Πρώτα απ' όλα, όλο αυτό που ζούμε, νομίζω ότι ζούμε σε μια κατάσταση παρατεταμένης παρακμής, πολιτικής παρακμής, είναι ένα τοπίο παρακμιακό. Από την αρχή της ελληνικής κρίσης είχαμε ένα τέτοιο πρόβλημα, το οποίο 10 χρόνια μετά δεν φαίνεται να έχει αλλάξει. Αν θυμάσαι ότι υπήρχε μια ελπίδα τότε ότι κάτι θα άλλαζε. Ναι, ναι, ναι. Πήδα τώρα στην ελπίδα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Ξέρεις, έγραψα και πρόσφατα σε ένα άρθρο που μου είχε πει κάποτε πριν από μερικά χρόνια, όταν ξεκινούσε αυτή η περιπέτεια, ο Γιάννης ο Μαυρής, ο γνωστός πολιτικός αναλυτής και δημοσκόπος, ότι αυτό που ζούμε πλέον είναι εικονική κοινοβουλευτική δημοκρατία. Νομίζω ότι είναι πολύ ακριβές αυτό. Και όλα αυτά τα οποία συζητάμε και αναλύουμε και αυτές τις μέρες είναι έκφραση ακριβώς αυτού του φαινομένου, ότι πρόκειται περί εικονικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας πλέον. Δεν λειτουργεί το κοινοβούλιο, έτσι. Δεν λειτουργεί με βάση τις αρχές τους, δεν νομοθετεί, αποφασίζονται κάποια πράγματα, δηλαδή τώρα στην προκειμένη περίπτωση αποφασίζουν οι αρχηγοί, αποφασίζει ο Αλέξης Τσίπρας για το τι θα γίνει, για το τι θα πει ο Βούτσης. Είδες, ο Θανάσης Παπαχριστόπουλος είχε πει εδώ και καιρό ότι, γιατί είδα ότι γι' αυτόν συζητούσατε τώρα, ότι θα παραιτηθεί. Είχε δεσμευτεί δημόσια πόσες φορές, έπαιρνε παρατάσεις και τι είπε πριν λίγες μέρες, μου ζήτησε ο πρόεδρος της Βουλής. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, να μην παραιτηθώ, δηλαδή από πού και ως πού. Ο πρόεδρος της Βουλής έχει δικαίωμα να ζητήσει από έναν βουλευτή, ο οποίος δεν ανήκει και καν στο κόμμα του, έτσι, να του ζητήσει να μην παραιτηθεί από τη στιγμή που έχει δεσμευτεί δημόσια. Και να θυμίσω εδώ και κάτι άλλο. Στον ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας είχε κάνει κάτι το οποίο είναι και αντιθεσμικό και αντιδημοκρατικό και αντισυνταγματικό. Είχε βάλει τους υποψήφιους βουλευτές του να συμφωνήσουν, υπάρχει και τυπωμένο αυτό, υπάρχει και χαρτί, τους το είχε δώσει. Το Σεπτέμβριο του 2015. Ναι. Ακριβώς, τους είχε πει ότι για να είστε υποψήφοι θα συμφωνήσετε ότι σε περίπτωση που διαφωνήσετε όχι με τις πολιτικές αρχές του κόμματος, όχι με το πρόγραμμα, όχι με τις ψηφισμένες αποφάσεις και θέσεις του συνεδρίου, αλλά με ό,τι θα αποφασίζω εγώ από εδώ και πέρα, θα παραδώσετε την έδρα σας. Και αυτό το είχαν δεχτεί και είχαν συμφωνήσει όλοι οι υποψήφοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Και γι' αυτό είδαμε ότι υπήρξαν, με εξαίρεση τον Παναγούλη, όλοι οι υπόλοιποι βουλευτές, οι δύο περιπτώσεις που διαφωνήσανε, παρέδωσαν την έδρα τους και φύγανε. Ωστόσο, αυτή την αρχή που επέβαλε στο κόμμα του, δεν έχει την αξίωση να την έχουν και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί για τα δικά τους κόμματα. Μάλιστα. Και φτάσαμε στο σήμερα, όπου η Επιτροπή της Βουλής για τον Κανονισμό συνεδριάζει αυτή την ώρα και διαβάζει μια απόφαση της νομικής υπηρεσίας που λέει ότι διαλύεται η ομάδα των ΑΝΕΛ. Οι ΑΝΕΛ έχουν ανακοινώσει ότι 10 η ώρα θα διέγραφαν τον Παπαχριστόπουλο, αναμένουμε, και ο Παπαχριστόπουλος ότι απόψε οριστικά παραιτείται. Όλο αυτό το κλίμα είναι έτσι όπως το περιγράφεις, και πού μας οδηγεί πολιτικά κατά τη γνώμη σου? Δεν μας οδηγεί πολιτικά κάπου. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι σέρνεται μια κατάσταση. Η κυβέρνηση επιχειρεί να κερδίζει χρόνο συνεχώς. Κοίτα, έχουμε μια κυβέρνηση μειοψηφίας. Αυτό είναι κάτι αντικειμενικό. Ο ελληνικός λαός στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015 δεν έδωσε αυτοδυναμία στον ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Δηλαδή, τον έβγαλε πρώτο, αλλά στην ουσία η εντολή ήταν ότι έπρεπε να βρει κυβερνητικό εταίρο, έτσι. Λοιπόν, περίπου ήταν προαποφασισμένα τα πράγματα, δηλαδή ξέραμε και ήξερε και ο κόσμος πάνω κάτω ότι αν έμπαιναν οι ΑΝΕΛ, με τους ΑΝΕΛ θα συγκυβερνούσε. Έτσι, πράγμα που έκανε κιόλας. Από τη στιγμή που οι ΑΝΕΛ αποσύρονται και περνάνε από τη συμπολίτευση στην αντιπολίτευση, υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχει λαϊκή εντολή για να κυβερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ μόνος του. Ούτε οι βουλευτές, οι οποίοι μπήκανε ως τσόντα στην κυβερνητική πλειοψηφία, είχαν τέτοια εντολή από τους ψηφοφόρους τους. Η Κατερίνα Παπακώστα, να θυμίσουμε, ότι εξελέγει με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας.
Ναι, σωστά. Δεν της έδωσε δηλαδή, δεν της έδωσαν οι ψηφοφόροι της εντολή να κυβερνήσει με τον ΣΥΡΙΖΑ. Κάθε άλλο. Πάντως το όριο το τυπικών. Γιατί μιλάς για το ουσιαστικό. Τυπικά βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Συνταγματικά δεν υπάρχει. Μισό λεπτό, πρόβλημα, Βασιλική, γιατί υπάρχει ανάρτηση του Πάνου Καμένου. Τώρα, στο Twitter. Λέει, τη διαγραφή Παπαχριστόπουλου θα την καταθέσω στην Ολομέλεια αφού πρώτα μιλήσω στη Βουλή. Ελπίζω ο Πρωθυπουργός να είναι μέσα. Αν κατατεθεί τώρα, θα μου αφαιρέσουν το λόγο πραξικοπηματικά από σήμερα. Και εγώ θέλω να μιλήσω για το πρωτόκολλο ένταξης της Πούγουδου μου στο ΝΑΤΟ. Άρα, η ανακοίνωση Φωκά ότι 10 η ώρα τον διαγράφουμε, δεν ισχύει. Ο Καμένος λέει ότι η διαγραφή θα έρθει αφού μιλήσει στη Βουλή. Να. Κοίτα, υπάρχει μια λαϊκή παροιμία που λέει όποιος δεν θέλει να ζυμώσει 10 μέρες κοσκινίζει δικαιολογίες. Υπάρχουν, μπορεί ο καθένας να λέει ό,τι θέλει. Το θέμα είναι πόσο στέκουν και πόσο αξιόπιστες είναι αυτές οι δικαιολογίες, έτσι. Και ο Θάνος Παπαχριστόπουλος και ο Πάνος Καμένος. Εντάξει, τώρα αυτό το πράγμα και οι παλινοδίες αυτές είναι, εντάξει, νομίζω στα όρια του γελίου. Και μια που διάβασε στο tweet του Πάνου Καμένου, γιατί μέσα από το Twitter μας ενημερώνει και ο Πάνος Καμένος, όπως και ο Τραμπ, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Έκανε και ένα, το προηγούμενο tweet από αυτό που διάβασες, είναι ότι έγραψε χθες ότι αύριο θα είναι η τελευταία πράξη του πρωτοφανούς κοινοβουλευτικού πραξικοπήματος για τη δημοκρατία μας με εθνική προδοσία της Μακεδονίας από την κυβέρνηση της αποστασίας των αχάριστων. Αυτό δεν έγραψε? Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Πριν από λίγο καιρό δεν μας είχε πει ότι είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας. Και προχθές δεν είπε ότι δεν έχει πρόβλημα με τον Τσίπρα? Έχει λίγο θυμώσει, αλλά το πρόβλημά του είναι ο Φλαμπουράρης και ο Καρτερός. Για πες μου λοιπόν εσύ πώς γίνεται ο καλύτερος πρωθυπουργός να είναι και πρωθυπουργός της κυβέρνησης της αποστασίας και να έχει προδώσει και τη Μακεδονία. Αντιλαμβάνονται δηλαδή το βάρος των λέξεων που χρησιμοποιούν, που λένε? Μάλιστα. Ωραία εικόνα, σουρεαλιστική τελείως. Μα είναι ακριβώς αυτό. Μιλάει για κυβέρνηση αποστασίας. Κυβέρνηση της αποστασίας είναι μια πολύ βαριά κουβέντα. Έτσι. Δεν γίνεται να είσαι ο καλύτερος πρωθυπουργός και να είσαι και ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης αποστασίας. Και επίσης μιλάει για εθνική προδοσία της Μακεδονίας. Εθνική προδοσία της Μακεδονίας. Όταν αυτή η κουβέντα λέγεται από έναν πολιτικό, από έναν πρόεδρο κόμματος, από τον πρώην Υπουργό Εθνικής Άμυνας και από τον κυβερνητικό εταίρο του Πρωθυπουργού μέχρι πρότινος, έτσι, είναι πολύ βαριά κουβέντα το εθνική προδοσία της Μακεδονίας. Για πες μου από το ρεπορτάζ που κάνεις, πώς είναι ο Πάνος Καμένος επί της ουσίας? Κοίταξε, σύμφωνα με το δικό μου ρεπορτάζ και τα έχουμε πει αυτά και παλιότερα, σας είχα πει ότι υπήρχε πράγματι, δεν ήταν απλώς κυβερνητική εταίρη, υπήρχε όντως αυτό που έχει πει ο Πάνος ο Καμένος, αυτό λέει αλήθεια, υπήρχε και προσωπική σχέση, υπήρχε και προσωπική φιλία. Έτσι. Και οι σχέσεις τους πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλή, βρίσκανε πάντα έναν τρόπο να πορεύονται και να συνεννοούνται. Παρόλα αυτά, αυτό που έγινε εδώ και ένα χρόνο περίπου, υπήρχε μια συνεννόηση μεταξύ τους. Ήξερε ο Καμένος πάρα πολύ καλά ότι θα έρθει η συμφωνία και όλα αυτά. Αυτό που ήλπιζε όμως εκείνος και του είχε αφήσει ο Αλέξης Τσίπρας να εννοείται, είναι ότι η συμφωνία των Πρεσπών θα ερχόταν Μάρτιο, ότι θα την τραβούσε όσο πιο αργά γινότανε. Και αν θυμάσαι, ήταν πάρα πολύ έντονο και ακόμα είναι δηλαδή το σενάριο για εκλογές τον Μάιο. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, τα είχε υπολογίσει ο Καμένος ότι αν η συμφωνία των Πρεσπών ερχόταν ας πούμε προς το τέλος του Μαρτίου και αμέσως μετά αφού ψηφιζόταν ο Τσίπρας προκήρυσε εκλογές για το Μάιο, δεν είχε να χάσει, θα έκανε μια ηρωική έξοδο ο Καμένος και επί της ουσίας δεν είχε να χάσει πολλά πράγματα. Το αντίθετο, θα προσπαθούσε να αξιοποιήσει αυτό το χρόνο με την ηρωική έξοδο υπέρ του για να προσπαθήσει να ξαναβάλει το κόμμα του στη Βουλή. Ο Αλέξης Τσίπρας όμως άλλαξε γνώμη, έτσι, και αποφάσισε να τη φέρει όχι το αργότερο δυνατό όπως του είχε πει, αλλά το συντομότερο δυνατό. Την έφερε πάρα πολύ νωρίς. Και σύμφωνα με τα σχέδια του Τσίπρα μέχρι πρότινος, εμένα προσωπικά αυτό λέει το ρεπορτάζ μου, πέρα από το ότι γίνονται προετοιμασίες και για τον Μάιο, αλλά το δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι είναι ειλικρινής ο Τσίπρας όταν λέει ότι θέλει εκλογές Οκτώβριο. Έτσι, Οκτώβριο θέλουνε, άλλο αν θα αναγκαστούν, θα δούνε και τις μετρήσεις του επόμενου διαστήματος και θα δούνε
πότε μπορεί να είναι μικρότερη διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία, αν θα γίνουν εκλογές Μάιο ή Οκτώβριο, και εκεί θα αποφασίσουν. Δεν έχουν ληφθεί οι τελικές αποφάσεις, σύμφωνα με το δικό μου ρεπορτάζ τουλάχιστον. Έτσι λοιπόν, είδε ο Καμένος στο προηγούμενο διάστημα ότι αυτός αναγκάζεται να φύγει από την κυβέρνηση νωρίς. Και αν οι εκλογές γίνουν τον Οκτώβριο, έχει πραγματικά όλο αυτό το διάστημα έχει πρόβλημα. Δεν θα έχει κάνει κοινοβουλευτική ομάδα. Επίσης, ήλπιζε ο Καμένος ότι δεν θα χρειαστεί, παρότι γνώριζε και του είχε αφήσει να καταλάβει ο Τσίπρας ότι. Γνώριζε ότι γινόταν διεργασίες, γνώριζε ότι ο Τσίπρας μιλάει με την Κουντουρά και τον Κόκαλη και τον Παπαχριστόπουλο. Εδώ και ένα χρόνο μιλούσε ο Τσίπρας με αυτούς τους βουλευτές για να ψηφίσει τη συμφωνία των Πρεσπών. Απλά δεν τα είχε υπολογίσει καλά και ο Καμένος. Πίστευε ότι κάτι θα γίνει τελευταία στιγμή. Δεν είχε δώσει σημασία στο ότι θα έμενε χωρίς κοινοβουλευτική ομάδα. Έτσι, αυτά τα είδε τελευταία στιγμή και εκεί κάπου τσίνησε. Και άρχισε να κλωτσάει. Δηλαδή προσπάθησε τελευταία στιγμή να πει στον Τσίπρα ότι βρες από αλλού. Αυτό που το είπε και δημόσια, ότι δεν μπορούσε να εξαγοράσει από αλλού βουλευτές. Έπρεπε από τους ΑΝΕΛ να εξαγοράσει. Το είπε δημόσια αυτό το πράγμα. Εκεί είναι που τα σπάσανε. Εκεί που δεν τα έχουν σπάσει κιόλας ακριβώς. Εκεί είναι που δυσαρεστήθηκε ο Καμένος και άρχισε να κλωτσάει. Η σχέση των δύο δεν έχει διαραγεί. Υπάρχει αυτό το παράπονο του Καμένου και υπάρχει ακόμα μια προσπάθεια συνεννόησης και από τις δύο πλευρές. Παρά τους τόνους που έχουν ανέβει, ειδικά από την πλευρά του Καμένου, ο Τσίπρας δεν θέλει για την ώρα να ανεβάσει τους τόνους, ούτε θέλει να μιλήσει άσχημα. Εντάξει, αυτό το μπρος-πίσω Καμένου Παπαχριστόπουλου στην ουσία δεν το χρεώνεται αυτός αυτή τη στιγμή. Φαίνεται μπρος πίσω να είναι ο Καμένος και ο Παπαχριστόπουλος στις αποφάσεις. Πράγματι ισχύει, αλλά ο Παπαχριστόπουλος έχει πει ότι ο Βούτσης μου το ζήτησε. Ναι, και ο Βούτσης σωστά, δεν το ζητάει για λογαριασμό του, για λογαριασμό του Τσίπρα το ζητάει. Προφανώς. Αλλά ο Τσίπρας έστειλε και την επιστολή στο Βούτση ότι εγώ δεν θέλω καμία αλλαγή στα προβλήματα του κανονισμού. Δηλαδή εδώ η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα. Θέλω να σε ρωτήσω, Βασιλική, αν σε όλο αυτό το κλίμα αισθάνεσαι ότι ο Καμένος μιλώντας στη Βουλή σήμερα, αφού δεν διαγράφει προσώρα στον Παπαχριστόπουλο, ως αρχηγός κόμματος κοινοβουλευτικού, γιατί αρχηγός κόμματος είναι ούτως ή άλλως κοινοβουλευτικού είναι το θέμα, είναι πιθανόν να απασφαλίσει σήμερα. Και αν απασφαλίσει, τι θα πει δηλαδή? Όχι, εγώ δεν νομίζω ότι, παρότι είναι απρόβλεπτος ο Πάνος Καμένος και δεν μπορεί ποτέ κανείς να τον προβλέψει με ακρίβεια, δεν πιστεύω ότι θα απασφαλίσει σήμερα, γιατί όπως σου είπα, παρά τους τόνους που έχει ανεβάσει, εξακολουθεί να προσπαθεί να συνεννοηθεί με τον Τσίπρα. Μάλιστα. Προσπαθεί να συνεννοηθεί και ο ίδιος, δηλαδή δεν θέλει να κόψει τις γέφυρες. Και υπάρχει και μια υπόγεια συνεννόηση πέρα από αυτό που βλέπουμε εμείς δημόσια να γίνεται.